Έχουμε στις 12 σήμερα στον Πολύγυρο αυτόφορο. Μάλιστα. Και τι θα πουν, ήσουν αθηκός αυτούργος? Για πείτε μας λίγο. Έχουμε δει εικόνες από τις διαδηλώσεις αυτές, από τις διαμαρτυρίες των πολιτών της περιοχής, με χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή θα μπορούσαν κανονικά να είναι κατηγορούμενοι χιλιάδες. Όλοι οι κάτοικοι της Ιερισσού, των Νεορόδων, της Ουρανούπολης, της Αμουλιανής, που συμμετέχουν σύσσωμοι σε αυτές τις διαδηλώσεις, από τα μικρότερα παιδιά μέχρι τους γέροντες, να είναι ηθικοί αυτούργοι. Και να κατηγορούν και να είναι σήμερα στο αυτόφορο ηθικοί αυτούργοι. Μόνο αυτό σας λέω. Και γιατί επιλέξαν το συγκεκριμένο? Είναι προφανές. Λόγω της ιδιότητάς του. Μετά του κυρίου Πάχτα χθες, με τη στοχοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα τη δικιά μου και του Βαγγέλη του Διαμαντόπουλου, του βουλευτή της Καστοριάς, ότι όλη η στόχευση πάει να γίνει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Για πείτε μας λίγο τι έχετε καταλάβει ότι έγινε πάνω. Για πείτε μας λίγο για να ξέρει και ο κόσμος. Ενώ όσον αφορά την επίθεση. Ότι εμείς ενημερωθήκαμε από τα κανάλια. Μάλιστα. Ξαφνικά είδαμε στα κανάλια, στο Μέγα, στον Αντένα, στο Sky, στα μεγάλα κανάλια, να μιλάνε για τις σκουριές. Ξαφνικά είδαμε να μιλάνε για τις δεύτερη σκουριές. Δεύτερη είδηση. Τι έγινε? Εχθές το δελτίο των 8. Δεύτερη είδηση. Τι έγινε? Δεν μιλούσανε ποτέ. Απίστευτες διαδηλώσεις. Εσείς τουλάχιστον τις ξέρετε, τις γνωρίζετε. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις σκουριές, στην Ιερισσό. Μιλάμε για τεράστια συλλαλητήρια, τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ τα κανάλια. Και ξαφνικά είδαμε να μιλάνε για τα κανάλια για μας. Εγώ συγκεκριμένα το είδα χθες το πρωί στο Sky, την ώρα που ετοιμαζόμουν να πάω στη διημερίδα, την πολύ καλή διημερίδα που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας, για την άλλη ανάπτυξη της περιοχής, για τον άλλο δρόμο, για τη βιώσιμη και ηθόρο ανάπτυξη πέρα από τα μεταλλεία. Μια φανταστική ημερίδα, με 10 εισηγήσεις από καθηγητές πανεπιστημίου που ισχυρίστηκαν και με τεκμηριωμένα απέδειξαν ότι η Χαλκιδική μπορεί χωρίς τα μεταλλεία, χωρίς τα μεταλλεία χρυσού, μπορεί να ζήσει, να επιβιώσει και να αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά. Γιατί έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Και χθες, μάλιστα, ήταν και ο γραμματέας της Σχετικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Οβίτας, σε αυτή τη διημερίδα. Την έκανε το κλείσιμο, το πολιτικό κλείσιμο της διημερίδας. Ήταν πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Και την ώρα που ετοιμαζόμουν το πρωί για να πάω, το είδα στο Sky. Η πληροφορία που είχαν όλοι οι συναγωνιστές μου ήταν ακριβώς από την τηλεόραση για το τι συνέβη. Το οποίο αυτό που συνέβη, αν συνέβη όπως έγινε, είναι εντελώς ξένο από τη δραστηριότητα του κινήματος εκεί για τόσα χρόνια, έτσι, γιατί δεν είναι καινούριο. Χρόνια αγωνίζεστε εκεί πέρα. Το κίνημα αυτό ξέρετε ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά έχει υποστεί και φοβερή, βία. Έχει υποστεί φοβερή καταστολή. Πού ήταν λοιπόν τα κανάλια όταν κυνηγούσαν τα ΜΑΤ, τους γέρους, τα παιδιά μέσα στο δασικό δρόμο, όταν τους κυνηγούσαν στην άσφαλτο, όταν τους ρίχνανε μέσα στα πλαστικές σφαίρες. Ρίχνανε στις πλαστικές σφαίρες, σπάζαν τα μπαμπρίζ των αυτοκινήτων και ρίχνανε μέσα τα κρυγόνα και καπνογόνα. Πού ήταν λοιπόν τότε να μιλήσουν και να καταδικάσουν τη γυναίκα, την 62χρονη γυναίκα που της καταστρέψε το πόδι της? Πού ήταν αυτά τα κανάλια? Έχει υποστεί φοβερή βία αυτός ο κόσμος για να μπορεί να ανοιχτεί πολλά πράγματα. Και έχει και ζει και μια απεικιοκρατικές πρακτικές αυτής της εταιρείας που έχει βάλει τους εργαζόμενους ενάντια στον κόσμο της περιοχής. Που έχει τους σεκιουριτάδες, που έχει τα σειρματοπλέγματα, τις κάμερες πάνω στο βουνό μας. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα? Έχουμε αυτή την δίκη στις 12 η ώρα το αυτόφορο, όπως λέτε, έτσι? Έχουμε το αυτόφορο στις 12 η ώρα στον Πολύγυρο, βέβαια. Θα είμαστε και συμπαραστάτες όλοι στον σύντροφό μας, τον Λάζαρο τον Τόσκα. Τι κατηγορία είναι αυτή? Γίνονται προσαγωγές συνεχώς. Ναι. Αλλά το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν αποτυπώματα, φωτογραφίες και γενετικό υλικό, παρακαλώ. Προσάγουν κόσμο που συμμετείχε στις διαδηλώσεις, σε στοχοποιημένα. Ναι, κόσμο που. Πάνε στα τυφλά. Για εκφοβισμό. Όποιον έχουν δει καμία φωτογραφία, τον αναγνωρίζουν κλπ. Τις διαδηλώσεις, τον προσάγουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εκφοβισμό. Προσάγουν και τα μικρά παιδιά από το χωριό, γιατί και αυτά συμμετείχαν. Ενώ αυτοί που επιτέθηκαν ήταν με καλυμμένα πρόσωπα, έτσι δεν είχαν. Έτσι δεν είναι. Έτσι τουλάχιστον ξέρουμε. Ναι. Έτσι βλέπουμε, έτσι ακούμε. Την πληροφορία που έχουμε είναι από την εταιρεία, δεν έχουμε πουθενά άλλο την πληροφορία. Μάλιστα. Η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι από τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Μιλάνε άλλοι για 40, άλλοι για 50. Η εταιρεία βγήκε και μας είπε 150 άτομα. Ναι. Τι να σας πω. Η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποια εκτίμηση εκεί πέρα τι ακριβώς έγινε, δεν έχει παρουσιάσει κάποια έκθεση? Όχι, τίποτα. Τίποτα, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά το θέμα έχει θεργέψει, έτσι.
Το θέμα έχει ταιριέψει και. Και έχω την εντύπωση θα πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Έχει ευκαιρία να ακουστούμε κι εμείς επιτέλους, να ακουστεί και η άποψη των κατοίκων εδώ που παλεύουν τόσο καιρό. Και το μόνο που δέχονται είναι να τους λιδωρούν, να τους λένε είστε, δεν είστε καλά που δεν θέλετε την ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, είναι καταστροφή περιβαλλοντική και οικονομική. Μα έτσι φαντάζονται, μα έτσι την θέλουν την ανάπτυξη, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η επένδυση εντός εισαγωγικών στις Κουριές, στη Χαλκιδική, είναι ακριβώς η ιδεατή ανάπτυξη. Δηλαδή τα διαλύουμε όλα, δάση, ό,τι υπάρχει, υπέδαφος. Έτσι, γιατί έτσι θα έρθουν να επενδύσουν κιόλας. Στις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων εδώ, στις οικονομικές τους δραστηριότητες, τη ζωή τους ολόκληρη διαλύουν. Λοιπόν, κυρία Γκλής, θα μιλήσουμε και αργότερα ή μεσά με κάποιον άλλο να δούμε τι έγινε και στη δίκη, αν γίνει τέλος πάντων ή αν δεν αναβληθεί οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, η κατηγορία αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα ή πλημέλημα? Έχετε εικόνα, σας έχει πει κάτι? Δεν έχω, ούτε οι δικηγόροι μπορούσαν μέσα στο βράδυ να βγάλουν, να δουν τι είναι τελικά. Και γιατί δικάζεται στο αυτόφορο αυτή η κατηγορία? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι στο αυτόφορο? Γιατί τον καθή τον έδειξαν. Τώρα τον χρειάστηκαν. Δηλαδή τον συλλάβανε επί τόπου και τον δικάζουν μέσα μια μέρα χωρίς να διερευνήσουν τίποτα. Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς. Είναι ποινική δίωξη, γιατί το θεωρώ ηθικό αυτούργο των επεισοδίων. Μα πάνε και δικάζουν τον ηθικό αυτούργο χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι οι φυσικοί αυτούργοι. Δηλαδή, τέλος πάντων, καλύτερα σας ρωτάω πράγματα που δεν έχουν. Είναι ειδικούς αυτούργους αυτούς που συμμετείχαν στη διαδήλωση. Μάλιστα. Με την κατηγορία ότι συμμετείχε στη διαδήλωση. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Έγκλης. Να είστε καλά. Συγγνώμη που γελάμε, αλλά είναι καλή δύναμη.